Θα περάσουμε σε μια άλλη θεματική που θα προσεγγίσει ο κύριος Αντώνης Τσακνάκης, ο οποίος είναι Digital Manager της Ergo Ελλάς. Και η θεματική αυτή αφορά στο Digital Transformation. Παρακαλώ, ελάτε. Ένα χειροκρότημα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν φύγεις, Ρόζα, να σου πω ότι είμαστε στο παρόν και το μέλλον έρχεται πολύ γρήγορα. Νομίζω αυτό είναι το πιο σωστό. Ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να ξεκινήσω. Ήλπιζα να μην ακούσω το μέσο όρο της ηλικίας της αίθουσας. Το άκουσα, το είπε ο Γιάννης πριν. Okay, θα προχωρήσω παρόλα αυτά. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ και είναι τιμή μας για την Ergo να υποστηρίζουμε τέτοιου είδους event. Αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά του Think Biz που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ για να βγάλουν αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα και νομίζω να τους δώσουμε ένα χειροκρότημα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, αλλά... Τέλεια. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε αυτό το θέμα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το digitalization είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα των περισσότερων επιχειρήσεων παγκοσμίως. Το ακούμε συνέχεια. Ο δεύτερος λόγος όμως είναι γιατί πιστεύουμε ότι ο ρόλος ο δικός μας σε αυτόν τον μετασχηματισμό, σε αυτή την αλλαγή, είναι πιο σημαντικός από ποτέ και θα το δούμε στη συνέχεια. Έχω διαλέξει να ξεκινήσω από αυτή την φράση του Δαρβίνου, η οποία προφανώς και δεν έχει γραφτεί για το χώρο των επιχειρήσεων, αλλά είναι πολύ σχετική. Ο Δαρβίνος ασχολήθηκε φυσικά με την εξέλιξη των ειδών και είπε ότι δεν είναι το πιο ισχυρό από τα ζώα που θα επιβιώσει, ούτε το πιο έξυπνο, είναι όμως αυτό που θα προσαρμοστεί καλύτερα στην αλλαγή. Βέβαια, στη δική του επιστήμη, στη δική του θεωρία, αυτό επιβεβαιώθηκε. Ζώα όπως οι δεινόσαυροι, τα μαμούθ, τεράστια ζώα, παντοδύναμα, εξαφανίστηκαν γιατί δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στον χώρο των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές είναι το παράδειγμα της Kodak. Η Kodak δεν κατάφερε να προσαρμοστεί γιατί δεν πίστεψε ποτέ ότι η φωτογραφία θα πέρναγε από την αναλογική της μορφή στην ψηφιακή. Και μάλιστα ήταν μια συνειδητή απόφαση αυτή της Kodak να παραμείνει στο χώρο, στο κομμάτι εκείνο που ήξερε καλύτερα. Το μέλλον, όπως είπα και στη Ρόζα, το ξέρουμε όλοι, είναι πολύ συναρπαστικό και έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Από έννοιες όπως η ιδιοκτησία και η κατοχή, περνάμε στην απλή χρήση. Είναι πολύ πιθανό ότι οι νέες γενιές δεν θα αποκτήσουν κάποιο δικό τους όχημα, αλλά περισσότερο θα χρησιμοποιούν οχήματα. Σε αυτή τη λογική του sharing economy, εταιρείες όπως η Airbnb, θα το δούμε παρακάτω, η Lime που έχει γεμίσει με πατίνια τις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, αλλά και άλλες ενέργειες car sharing και car pooling, συνεχώς κερδίζουν περισσότερο έδαφος. Από την αυτοματοποίηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI. Νομίζω πριν το είδαμε περισσότερο αναλυτικά. Σε λίγο καιρό οι μηχανές θα εξελίσσουν τον εαυτό τους μόνες τους. Το κάνουν ήδη, όπως μας είπε ο Γιάννης. Από τις ηλεκτρονικές πληρωμές περνάμε στην οικονομία του blockchain. Και είναι πολύ πιθανό ότι σε λίγο καιρό ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε τις συναλλαγές μας θα είναι τελείως διαφορετικός. Και από την αυτοκίνηση, από τα ηλεκτρικά οχήματα, στα οχήματα χωρίς οδηγό, τα driverless vehicles. Από τη σύνδεση στο ίντερνετ, στο continuous connectivity. Είχαμε μία συζήτηση κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Υπήρχαν πρόσφατα εποχές όπου μπορούσες στο σπίτι να έχεις ή ίντερνετ ή τηλέφωνο. Και αν ήσουν στο ίντερνετ και χτύπαγε το τηλέφωνο, έπεφτε η γραμμή. Πλέον είμαστε continuous connected. Είμαστε συνδεδεμένοι με το κινητό μας, θα είμαστε συνδεδεμένοι στο όχημά μας και θα είμαστε συνδεδεμένοι ακόμα και στις ηλεκτρικές συσκευές που έχουμε στο σπίτι μας. Και τέλος, από τα κινητά τηλέφωνα στα drone phones. Ό,τι κάνουμε σήμερα στο κινητό μας, θα μπορούμε να το κάνουμε και ακόμα παραπάνω, χωρίς καν να το αγγίζουμε. Και όλα αυτά μπορεί να φαίνονται κοντά, παρόλα αυτά για τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλοι προβληματισμοί. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά του πελάτη, πρώτα απ' όλα, και άρα οδηγούν τις επιχειρήσεις σε νέα επιχειρησιακά μοντέλα. Στο άμεσο μέλλον, οι πελάτες μας θα είναι τελείως διαφορετικοί από τον τρόπο που είναι σήμερα, από το πώς φέρονται σήμερα. Θα είναι connected 24/7, το είπαμε και πριν. Θα θέλουν υπηρεσίες ακριβώς την ώρα που τις χρειάζονται, τα on-demand services. Θα θέλουν περισσότερο προσωποποιημένα προϊόντα και όχι standardized, όπως έχουμε συνηθίσει σήμερα. Θα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος των επαφών τους με τις εταιρείες μέσω αυτόματων εργαλείων, όπως τα chatbots. Και θα ενδιαφέρονται περισσότερο για τη συνολική εμπειρία παρά το κόστος, που σήμερα στα περισσότερα προϊόντα εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Και τέλος, θα ενημερώνονται για τα προϊόντα μέσω των social media και άλλων
online communities σε αντίθεση με το τηλέφωνο και το email. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πελάτες μας θα ζητάνε πολύ περισσότερα πράγματα από ποτέ, θα είναι πιο απαιτητικοί από ποτέ. Όπως είμαστε άλλωστε και εμείς σήμερα στην καθημερινότητά μας, στις συναλλαγές που κάνουμε με κάθε εταιρεία. Όπως είπα πριν, αλλάζουν και τα επιχειρησιακά μοντέλα. Νέα μοντέλα, νέες εταιρείες φέρνουν καινούργια πράγματα στην αγορά, πράγματα που ζητάει ο πελάτης και που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες τους. Η Uber αλλάζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι μετακινήσεις. Πάνω από 4 εκατομμύρια οδηγοί παγκοσμίως βρίσκονται ήδη στο δίκτυο της Uber και κάθε μέρα γίνονται περίπου 14 εκατομμύρια διαδρομές μέσω της Uber. Η Amazon αναπροσδιορίζει την αγορά του retail, ενώ το Netflix διαμορφώνει έναν νέο τρόπο διασκέδασης. Η Airbnb δημιουργεί μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία και ολόκληρες πόλεις αναγκάζονται να αλλάξουν λόγω του τουρισμού που αποκτούν από την Airbnb. Ενώ η N26 είναι μια τράπεζα χωρίς καθόλου καταστήματα, η οποία ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια πελάτες μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και αν μιλάγαμε για μια τράπεζα χωρίς καταστήματα πριν από μερικά χρόνια, μάλλον θα μας περνάγαν για τρελούς. Και τέλος, η Lemonade είναι μια ασφαλιστική που επιστρέφει μερίδιο των κερδών της πίσω στους ασφαλισμένους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι παραδοσιακές εταιρείες για να μπορέσουν να επιβιώσουν θα πρέπει να προσαρμοστούν τόσο στις καινούριες ανάγκες του πελάτη, όσο και στα νέα μοντέλα που δημιουργούνται. Σε αυτή την αλλαγή, για μας ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι περισσότερο καθοριστικός από ποτέ. Γιατί οι απαιτήσεις του digitalization, οι απαιτήσεις αυτής της αλλαγής ξεπερνούν την τεχνολογία και εστιάζουν σε άλλες έννοιες, όπως είναι η αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας που υπάρχει μέσα στις εταιρείες. Είναι οι νέες ευέλικτες εργασιακές δομές που απαιτούνται για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε και να πετύχουμε καλύτερους χρόνους υλοποίησης. Περισσότερη συνεργασία μεταξύ των τμήματων και ομαδική εργασία. Εστίαση στον πελάτη. Συνεχείς δοκιμές σε MVPs και σταδιακές αναπτύξεις για να ξέρουμε ότι κάθε βήμα που κάνουμε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τέλος, η δημιουργία οικοσυστημάτων συνεργαζόμενων εταιριών, τα οποία ουσιαστικά έχουν ένα και μόνο στόχο, να δώσουν περισσότερη αξία στον πελάτη. Ο ρόλος ο δικός μας, ο ρόλος των νέων ανθρώπων σε αυτές τις αλλαγές θα είναι πρωταγωνιστικός και αλλάζει και ο εργαζόμενος, η έννοια του εργαζόμενου όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Το 2020, ίσως και πιο σύντομα, ο εργαζόμενος θα έχει περισσότερο ευέλικτα ωράρια. Θα είναι digital savvy. Θα δουλεύει από οπουδήποτε και με οποιαδήποτε συσκευή. Θα μοιράζεται τη γνώση, δεν θα έχει σιλό. Θα μαθαίνει και θα διδάσκει ταυτόχρονα. Θα προσαρμόζεται και θα εξελίσσεται συνεχώς. Θα μπορεί να είναι ηγέτης, θα είναι ηγέτης κάθε μέρα, στην καθημερινότητά του. Θα σκέφτεται out of the box και θα κάνει challenge στο status quo συνέχεια. Τώρα για την ασφαλιστική αγορά, ο δρόμος είναι λίγο πιο μακρύς ακόμα. Και είναι όμως γεμάτος προκλήσεις. Κάποια από τα challenges που είναι στην ατζέντα των ασφαλιστικών εταιριών είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, η ανάπτυξη της πολυκαναλικής διανομής. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες ασφαλιστικές διανύμαν τα προϊόντα τους μέσω των φυσικών δικτύων. Τώρα, δίπλα σε αυτά, προστίθενται και άλλα δίκτυα. Το ίντερνετ, οι τράπεζες, ακόμα και άλλες εταιρείες εκτός του industry που θέλουν να διανύμουν και αυτές ασφαλιστικά προϊόντα. Η δημιουργία νέων προϊόντων που είναι πιο κοντά στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, πιο προσωποποιημένα. Το είπαμε προηγουμένως. Η αύξηση της διάδρασης και των σημείων επαφής, τα touch points. Ξέρετε, στην ασφαλιστική αγορά αυτό ήταν πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι επικοινωνείς με τον πελάτη σου είτε στην ανανέωση για να του ζητήσεις χρήματα, είτε στην κακή στιγμή του ατυχήματος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που οι εταιρείες πρέπει να το αλλάξουν, γιατί έτσι δεν μπορούν να χτίσουν πλέον επαφή με τον πελάτη τους. Η έμφαση και η παρουσία στο digital και τα social media, εκεί όπου είναι οι πελάτες μας, όχι μόνο για marketing activities, αλλά και για service activities. Η χρήση τεχνολογιών, Internet of Things και τηλεματικής. Είδαμε κάποια παραδείγματα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην αγορά του αυτοκινήτου, στην παραδοσιακή ασφάλιση αυτοκινήτου, είναι ότι με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση τηλεματικής, δημιουργούνται πλέον νέα μοντέλα. Το Pay As You Drive, δηλαδή ασφάλιση αυτοκινήτου ανάλογα με τη χρήση που κάνει ο κάθε οδηγός, και το Pay How You Drive, ασφάλιση ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού. Και θα δούμε και το case study το δικό μας αργότερα. Όλα αυτά, το ίντερνετ, η τηλεματική, η τεχνολογία, θα δημιουργήσουν τα big data, θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών
τα οποία οι εταιρείες δεν έχουν διαχειριστεί μέχρι σήμερα. Άρα θα πρέπει να τα συγκεντρώσουν, να τα αναλύσουν και να μας οδηγήσουν στο επόμενο bullet, που είναι η δημιουργία νέων παραμετρικών μοντέλων τιμολόγησης. Επιπλέον, ο πελάτης, όλοι μας είμαστε πολύ πλέον familiar με υπηρεσίες online banking. Οι τηλεπικοινωνίες πλέον μας δίνουν ένα service online το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά και κάθε συναλλαγή που κάνουμε στο e-commerce. Το ίδιο challenge ισχύει και για την ασφαλιστική αγορά και πώς θα μπορέσει να δώσει digital service στον πελάτη της. Και τέλος, η παροχή υπηρεσιών πέρα από την ασφάλιση. Ένας τρόπος να αυξήσουμε τα touch points μας με θετικές επαφές στον πελάτη και να του δώσουμε περισσότερη αξία στην καθημερινότητά του. Να δούμε ένα case study, το δικό μας case study της Ergo, το οποίο ουσιαστικά είναι το application Ergo Drive & Win. Είναι ένα application που λανσάραμε περίπου 2 μήνες πριν και έχω χαρά να σας παρουσιάσω. Βασίζεται στη λογική Pay How You Drive που είπαμε προηγουμένως. Ουσιαστικά δηλαδή πώς μπορεί ο πελάτης ανάλογα με την οδηγική του συμπεριφορά να πληρώσει πιο δίκαια ασφάλιστρα για τον ίδιο. Στην Ergo πιστεύουμε σε μια κοινωνία με καλύτερους οδηγούς και περισσότερη οδική ασφάλεια. Αυτός είναι ο βασικός μας λόγος που φτιάξαμε το Drive & Win. Είναι το δικό μας why. Τι είναι όμως η εφαρμογή αυτή? Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε μαζί με την O7, ένα ελληνικό startup, η οποία μπορεί να βοηθήσει το χρήστη να αξιολογήσει την οδηγική του συμπεριφορά. Και με βάση την εφαρμογή αυτή, ο πελάτης μπορεί να πετύχει πολύ σημαντικές εκτόσεις στα ασφάλιστρά του, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ασφαλούς οδήγησης και να ενισχύει τις ενέργειες κοινωνικής ευθύνης της Ergo. Πώς λειτουργεί? Η εφαρμογή συλλέγει ουσιαστικά δεδομένα από τους αισθητήρες του κινητού και με κάποιον δικό της αλγόριθμο αξιολογεί και βαθμολογεί την οδηγική συμπεριφορά του χρήστη σε Ergo Stars. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτή τη βαθμολογία είναι η ταχύτητα, πόσο δηλαδή ξεπερνάει ο οδηγός το όριο ταχύτητας, το απότομο φρενάρισμα και η απότομη επιτάχυνση, πόσο απότομα φρενάρει και πόσο απότομα επιταχύνει, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, που μαζί με το αλκοόλ είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων και πολύ σημαντικών ατυχημάτων σήμερα, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, ειδικά για τις νέες ηλικίες, και η οδήγηση σε επικίνδυνες ώρες. Τώρα, η κεντρική σελίδα της εφαρμογής δίνει μια εικόνα στο χρήστη για τη συνολική του βαθμολογία, τόσο από 0 έως 100, στην κλίμακα από 0 έως 100, όσο και στα Ergo Stars, που είναι ο τρόπος που μετράει ουσιαστικά και αξιολογεί τον οδηγό. Όμως, ο χρήστης έχει και αναλυτική βαθμολογία για κάθε ξεχωριστό παράμετρο που σας είπα προηγουμένως, για την ταχύτητα, το φρενάρισμα, τη χρήση κινητού και την επιτάχυνση. Επιπλέον, μπορεί να δει τα safe miles που έχει συγκεντρώσει και μπορεί να εξαργυρώσει σε ενέργειες κοινωνικής ευθύνης, καθώς και την έκπτωση που πρόκειται να κερδίσει με βάση το σκορ του. Τέλος, τα Ergo Badges, που είναι έπαθλα, ανάλογα με το πόσο καλός οδηγός είναι. Η επόμενη εικόνα ουσιαστικά δείχνει τη βαθμολογία για την κάθε ξεχωριστή διαδρομή. Αυτός είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε τον χρήστη να καταλάβει το σκορ που πήρε στη διαδρομή, τόσο το συνολικό όσο και το αναλυτικό αναπαράμετρο, και υπάρχουν ειδικές επισημάνσεις σε κάθε διαδρομή και tips που τον βοηθάνε να βελτιώσει το οδηγικό του στυλ. Και πιο σημαντικό για εμένα είναι ο χάρτης, που αφορά και αυτός κάθε διαδρομή και έχει πολύ λεπτομερείς πληροφορίες για τα σημεία εκείνα που επηρέασαν αρνητικά τη βαθμολογία του χρήστη. Μην ξεχνάτε ότι σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την οδηγική συμπεριφορά όλων μας. Για να το κάνουμε αυτό, χρειάζονται αναλυτικές πληροφορίες σε κάθε βήμα του πελάτη μας. Πιστεύουμε ότι η οδηγική συμπεριφορά θα βελτιωθεί μέσω του gamification και της επιβράβευσης. Γι' αυτό θα κάνουμε εποχιακούς διαγωνισμούς. Ήδη έχουμε τον πρώτο μας διαγωνισμό, το Ergo Spring Rally, με σκοπό να επιβραβεύουμε τους νικητές, να κάνουμε κληρώσεις για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αλλά πάντα με κίνητρο να βελτιώσουμε τη συνολική οδηγική συμπεριφορά. Και επιπλέον, οι ενέργειες κοινωνικής ευθύνης μέσω των Safe Miles θα ενισχύουν ουσιαστικά ό,τι ενέργειες κάνει η Ergo στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Κλείνοντας, είμαι πολύ χαρούμενος να σας πω ότι η Ergo δίνει τη δυνατότητα για μια τρίμηνη πρακτική, αμοιβόμενη πρακτική άσκηση σε έναν από τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, στο τμήμα digital της εταιρείας. Νομίζω ότι η ευκαιρία για τον υποψήφιο θα είναι να γνωρίσει τον οργανισμό από κοντά, να συμμετέχει σε έργα της διεύθυνσης και σε έργα που αφορούν digital, σε έργα που είναι κοντά στο αντικείμενο και στον τρόπο που σκεφτόμαστε οι περισσότεροι που είμαστε εδώ.
και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών στο HR Ergo Ελλάς με θέμα Think Biz Academy Digital Literacy. Αυτά από μένα και είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για το intern και για την παρουσίαση. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό που έχω να σχολιάσω εγώ είναι ότι τελικά δεν ξέρω αν είναι για τον Έλληνα αυτό μόνο. Αλλά ότι πρέπει κάτι να κερδίζει για να προσέχει, να είναι λίγο πιο προσεκτικός, λίγο πιο καλός, λίγο πιο σωστός. Νομίζω ότι είναι για όλους. Μπορεί να είναι για όλους. Ο Έλληνας είναι σίγουρα έτσι πάντως. Εντάξει, όλοι έτσι μας να κάνουμε. Μπορούμε να δώσουμε μία ερώτηση. Οπότε, αν υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι, μπορεί να το κάνει τώρα και να σηκώσει το χέρι του. Κανείς? Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις βασικά. Δύο σε μία απάντηση. Αυστηρός. Λοιπόν, πρώτον, θεωρείτε ότι μελλοντικά θα έχει αποτέλεσμα και θα έχει ο Έλληνας οδηγός αλλαγή στην οδηγική του συμπεριφορά μέσω αυτής της εφαρμογής? Και δεύτερον, ποια είναι τα βασικά κριτήρια για το παραπάνω που είπατε, για την τρίμηνη εγγραφή και πρακτική εργασία? Άρα δύο ερωτήσεις, δύο απαντήσεις. Θα σας πω καταρχάς το πρώτο κομμάτι. Οφείλουμε να προσπαθήσουμε. Αυτό είναι το βασικό. Εάν δεν προσπαθήσουμε, σίγουρα δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Η δική μου άποψη είναι ότι ναι. Ότι σιγά σιγά αλλάζουμε, μπορεί όχι στο ρυθμό που θέλουμε, αλλά αλλάζουμε και μιλάω σαν κοινωνία. Και προσωπικά είμαι πάρα πολύ θετικός ότι τέτοιου είδους ενέργειες βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά πλέον είναι και ένα θέμα κοινωνικό αυτό. Άρα αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση. Το δεύτερο κομμάτι, δεν υπάρχουν κριτήρια. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε όλους, όσοι περισσότεροι από εσάς θέλουν να έρθουν, να συζητήσουμε από κοντά. Υπάρχει και το γραφείο έξω που μπορούμε να συζητήσουμε και εκεί. Και θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.